Παρά το γεγονός ότι είναι υπερώριμο αίτημα η ριζική αλλαγή του άρθρου 86, ο γνωστός νόμος περί ευθύνης υπουργών, οι προτάσεις που γίνονται για το ζήτημα αυτό και από το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία απέχουν πολύ από το αίτημα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει ανισότιμη μεταχείριση ανάμεσα σε έναν υπουργό, σε έναν πρώην υπουργό και σε έναν απλό πολίτη σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση. Αυτό ήταν το αίτημα όλα αυτά τα χρόνια. Να υπάρχει ισονομία και δεν ήταν το αίτημα να μπουν στο Σύνταγμα ερμηνευτικά σχήματα. Και απέχει γιατί η ανισότιμη μεταχείριση μεταξύ υπουργών και απλών πολιτών στηρίζεται σε έναν βασικό πυλώνα, το οποίο δεν ακουμπά ούτε η ερμηνευτική δήλωση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε φυσικά η πρόταση για την κατάργηση της μειωμένης παραγραφής. Ποιος είναι αυτός ο πυλώνας? Είναι ο ρόλος της Βουλής, που έχει αρμοδιότητα δικαιοδοτική, δικαστική, να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση, να ασκεί την ποινική δίωξη, ακόμη και να ανακαλεί υπάρχουσα ποινική δίωξη. Και όταν μιλάμε για απόφαση της Βουλής, εννοούμε προφανώς για την απόφαση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτός ο κρίσιμος ρόλος της Βουλής παραμένει και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και στην πρόταση του ΚΙΝΑΛ. Ξεκινώ με το άρθρο 86, γιατί το άρθρο 62 που αφορά τη βουλευτική ασυλία είναι κατά τη γνώμη μας άλλης φύσης ζήτημα. Γιατί πρώτον ο βουλευτής, σε αντίθεση με τον υπουργό, δεν διαχειρίζεται δημόσιες υποθέσεις και κατ' επέκταση δημόσιο χρήμα. Δεύτερον, η ασυλία του βουλευτή είναι προσωρινή για όσο διαρκεί η βουλευτική θητεία, ενώ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που αφορά και πρώην υπουργούς ισχύει ΕΣΑΗ. Τρίτον, η προκαταρκτική εξέταση, η δίωξη και η εκδίκαση μιας υπόθεσης για έναν βουλευτή γίνεται πάντα από τα τακτικά δικαστήρια, προφανώς κατόπιν άδειας της Βουλής, αλλά πάντα από τα τακτικά δικαστήρια. Άρα εμείς δεν συσχετίζουμε τα δύο άρθρα, το άρθρο 62 και το άρθρο 86. Το άρθρο 86 του Συντάγματος είναι ένα παράδεκτο άρθρο, το οποίο πρέπει να καταργηθεί γιατί οδηγεί στη συγκάλυψη. Το άρθρο 62 που αφορά την πολιτική δραστηριότητα που αφορά τη βουλευτική ασυλία έχει να κάνει με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή και σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ αυτή η δραστηριότητα έχει να κάνει με τη στήριξη των εργατικών λαϊκών αγώνων και αυτή πρέπει να προστατεύεται. Κατά τη γνώμη μας το άρθρο 62 δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Υποστηρίζουμε ότι είναι υπερώριμο το αίτημα και πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που θέτει το άρθρο 86 και αυτό που αφορά την αποσβεστική προθεσμία αλλά και αυτό που αφορά το δικαιοδοτικό ρόλο της Βουλής, δηλαδή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να ερευνά, να διώκει ή και να ανακαλεί ποινικές διώξεις. Αυτή ήταν η δική μας θέση και παραμένει η δική μας θέση, χωρίς φυσικά να υιοθετούμε, ποτέ δεν το κάναμε άλλωστε, όλη αυτή την αποπροσανατολιστική θεωρία που έγινε πολύ της μόδας τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, σύμφωνα με την οποία θεωρία για την οικονομική κρίση, για τα μνημόνια, για τη χρεοκοπία του λαού, φταίει η ηθική του πολιτικού κόσμου και όχι ένα ολόκληρο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, ένας δρόμος ανάπτυξης που έχει στο DNA του και τις κρίσεις και την εκμετάλλευση και τα σκάνδαλα. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μια θεωρία ανυπόστατη, γιατί η κρίση και τα σκάνδαλα δεν είναι, ούτε ήταν, ούτε θα είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αφορούσε, αφορά και θα αφορά όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ακόμη και χώρες που μπορεί να μην είχαν ή να μην έχουν στο σύνταγμά τους άρθρα ή προστατευτικές διατάξεις παρόμοιες με αυτές του άρθρου 86 του δικού μας συντάγματος. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση για την ηθική και την τιμή του πολιτικού κόσμου, ο στόχος είναι να κάνετε ένα μακιγιάζ, ένα πολιτικό μακιγιάζ, να αναστηλώσετε το κύρος του πολιτικού συστήματος, του αστικού πολιτικού συστήματος, το οποίο κλονίστηκε τα χρόνια της κρίσης λόγω των μνημονίων και λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών, που φυσικά
επαναλαμβάνω, δεν οφείλονται αυτά στην ασυλία των υπουργών. Μπορεί να υπάρχουν και έντιμοι πολιτικοί, να υπάρχουν και έντιμοι υπουργοί, κι όμως μια χαρά να υπηρετούν βαθιά, βαθύτατα αντιλαϊκές, αντεργατικές πολιτικές. Και παρά το γεγονός ότι μιλάτε για την ηθική και την τιμή του πολιτικού κόσμου, στις τελευταίες δύο αναθεωρήσεις του ποινικού κώδικα που έγιναν, μία επί ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές και μία τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν δύο διατάξεις που αν μη τι άλλο είναι τουλάχιστον ύποπτες. Η μία είναι η διάταξη για την οποία έγινε πολύς λόγος την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε όσους εμπλέκονται με υποθέσεις ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, διάταξη της Νέας Δημοκρατίας, και η άλλη διάταξη που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ αφορά τη μετατροπή σε πλημέλημα της κατάχρησης σε βάρος του δημοσίου. Και μάλιστα, το γεγονός ότι αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε έστω και μία μέρα με βάση την αρχή του ευμενέστερου ποινικού νόμου, αρκεί για να λειτουργήσει και αναδρομικά για όλες τις υποθέσεις που υπάρχουν. Άρα λοιπόν, και όλη αυτή η συζήτηση περί ηθικής και τιμής έχει και στοιχεία υποκρισίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με την προσθήκη ερμηνευτικής δήλωσης στο άρθρο 86 όντως περιορίζει την εφαρμογή της ειδικής διάταξης του συγκεκριμένου άρθρου μόνο στα αδικήματα που τελούνται κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων και όχι σε αυτά που τελούνται απλώς επ' ευκαιρία της άσκησης αυτών των καθηκόντων. Είναι μια κατασκευή που διευκολύνει την παραπομπή ορισμένων υπουργικών αδικημάτων στη δικαιοσύνη, όπως είναι η δωροληψία και ούτω καθεξής. Ωστόσο, στην αρμοδιότητα της Βουλής θα παραμείνουν άλλα σοβαρά αδικήματα υπουργών, όπως είναι για παράδειγμα η παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα ο κύριος Κατρούγκαλος στην περιπτωσιολογία του αναφέρθηκε μόνο στην παράβαση καθήκοντος, στην πιο ήπια δηλαδή εκδοχή. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, υπάρχει η απιστία που αυτά θα εξακολουθήσουν να είναι και με την ερμηνευτική δήλωση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρμοδιότητα της Βουλής. Και εδώ δεν είναι ανάγκη να πάμε πολύ μακριά. Αρκεί να πάρουμε υπόψη μας την πρόσφατη εμπειρία της Προανακριτικής Επιτροπής που συστάθηκε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τι έγινε σε αυτή την Προανακριτική Επιτροπή? Κατατέθηκαν ορισμένα αιτήματα εξαίρεσης με το νομικό ισχυρισμό να μην συμπίπτει το πρόσωπο του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Κατά τη γνώμη μας, ορθώς απορρίφθηκαν αυτά τα αιτήματα, γιατί δεν συνάδουν με την σύνθεση και τη λειτουργία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι πολιτικό σώμα. Όμως βλέπετε τι αδιέξοδα δημιουργούνται. Και η επιτροπή αυτή για ποια αδικήματα συστάθηκε? Κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, αυτά δηλαδή που και με την προσθήκη της ερμηνευτικής δήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσουν να είναι στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη της Βουλής. Να λοιπόν γιατί διαιωνίζεται το πρόβλημα και τα αδιέξοδα και τα πολιτικά παιχνίδια, λέμε εμείς, ακόμη και με τις προτάσεις που γίνονται για την αναθεώρηση του άρθρου 86. Γιατί θα εξακολουθήσει η διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης να αποφασίζεται από τη Βουλή, εξακολουθεί η προκαταρκτική εξέταση να γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από βουλευτές, ενώ για τους απλούς πολίτες αυτή διενεργείται κατά παραγγελία της εισαγγελίας από δικαστικούς λειτουργούς. Εξακολουθεί η ποινική δίωξη να ασκείται με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής και όχι από την εισαγγελία. Εξακολουθεί η Βουλή να μπορεί με απόφασή της να αναστείλει ή να ανακαλεί δίωξη προδικασία ή και κύρια διαδικασία στο ακροατήριο. Εξακολουθεί η εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν την ποινική ευθύνη υπουργών να μην γίνεται από τα κοινά ποινικά δικαστήρια, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, αλλά από ένα ειδικό δικαστήριο. Άρα, εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις όποιες βελτιώσεις γίνονται, ο δικαιοδοτικός ρόλος της Βουλής για μια σειρά αδικήματα. Και επειδή άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο πριν, που έλεγε ότι αν καταργηθεί το άρθρο 86, αυτό θα αφορά μόνο το μέλλον, ενώ υπάρχουν και εκκρεμότητες. Ποιος εμποδίζει
μαζί με την κατάργηση του άρθρου 86 να μπει και μια ερμηνευτική δήλωση μεταβατικού χαρακτήρα που να αφορά τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν. Μάλιστα, αύριο θα καταργήσουμε 7-8 μεταβατικές διατάξεις στο Σύνταγμα. Άρα λοιπόν, ούτε αυτό το επιχείρημα στέκει. Θα μπορούσατε να προτείνετε την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την ύπαρξη μιας ερμηνευτικής δήλωσης που να είχε μεταβατικό χαρακτήρα για το παρελθόν. Αλλά δεν το κάνετε. Είναι συνεπώς άλοθη, κατά τη γνώμη μας, αυτό το επιχείρημα. Θα μπορούσε να προβλέπει την ισονομία και να υπάρχει ερμηνευτική δήλωση μεταβατικού χαρακτήρα, όπως υπάρχουν πάρα πολλές μεταβατικές διατάξεις στο Σύνταγμα, κύριε Κατρούγκαλε, οι οποίες μάλιστα κάποιες από αυτές θα τις καταργήσουμε αύριο. Άρα εμείς επαναλαμβάνουμε την ανάγκη, με βάση και την εμπειρία που υπάρχει, να καταργηθεί πλήρως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν μπαίνουμε στη λογική να φτιάχνουμε νομικά ερμηνευτικά σχήματα ή φίλτρα για να αποφύγουμε αυτό που αποτελούσε αίτημα όλα αυτά τα χρόνια και του ελληνικού λαού και πολιτικών δυνάμεων. Γιατί δεν συζητάμε πρώτη φορά για τον νόμος περί ευθύνης υπουργών σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει προϋπάρξει μια συζήτηση και εκεί η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πλήρης κατάργηση. Δεν ήταν το ερμηνευτικό σχήμα. Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το άρθρο 54 και ούτω καθεξής. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρετε, αντιμετώπισε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, τακτικισμούς, χωρίς να μετράει κουκιά και με στόχο την εξέβρεση μιας λύσης που διαδιευκολύνει τους Έλληνες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και που ενδεχομένως έχουν και την ελπίδα επιστροφής τους στη χώρα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής. Την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να βρεθεί μία λύση που από τη μια μεριά θα εξασφαλίζει αυτό το δικαίωμα, από την άλλη όμως θα αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, δεν έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα και κυρίως δεν υφίστανται ή δεν θα υποστούν τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω της μακρόχρονης διαμονής τους στο εξωτερικό, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν γεννηθεί κιόλας στο εξωτερικό ή να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών, έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών, έχουν καλώς ή κακώς, είναι αντικειμενικό, συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες και το πιο σημαντικό, διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση και κριτήριο με βάση τις εξελίξεις, με βάση το συσχετισμό και με βάση την πολιτική πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες, η οποία μπορεί να διαφέρει και μάλιστα ριζικά από την πραγματικότητα που ζούμε στη δική μας χώρα. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση του ΚΚΕ είχε τρεις βασικούς άξονες προκειμένου να ασκείται το εκλογικό δικαίωμα στον τόπο διαμονής και αυτό να μπορεί να προσμετράται και στον εκλογικό συσχετισμό. Ο πρώτος άξονας είναι η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη φορολογικών υποχρεώσεων και όχι απλά ενός ψυχικού δεσμού που δεν το αφισβητεί κανένας ότι μπορεί να υπάρχει, όμως δεν αρκεί και άλλωστε στον πυρήνα ακόμη και της αστικής αντίληψης για την τυπική ισότητα του δικαιώματος της ψήφου βρίσκεται η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγην και της ύπαρξης υποχρεώσεων, δηλαδή το να εφίσταται κανείς τις συνέπειες, τις όποιες συνέπειες, από την πολιτική επιλογή που κάνει. Ο δεύτερος άξονας της πρότασής μας είναι η ύπαρξη ενός ανώτατου εύλογου χρόνου απουσίας από τη χώρα ή αντίστροφα ενός εύλογου ελάχιστου χρόνου παρουσίας στη χώρα, κυρίως για λόγους τεκμηρίωσης. Και το τρίτο κριτήριο ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, που εγγυάται και την εγκυρότητα της ψήφου, αλλά κυρίως εγγυάται το ουσιαστικό πολιτικό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή που πρέπει να εξασφαλίζει η συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία. Με τα κριτήρια αυτά, κατά τη γνώμη μας, καλύπτονται και με το παραπάνω όσοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Για να το πούμε καλύτερα,
όσους έδιωξαν οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, γιατί η μετανάστευση, όπως και η προσφυγιά, δεν είναι φυσικό φαινόμενο και δεν φεύγει κάποιος σε μια άλλη χώρα απλά γιατί κάνει χόμπι ή για τουρισμό. Φεύγει γιατί υπάρχει μια τέτοια ανάγκη. Και τέλος, σε σχέση με τα κριτήρια, τονίσαμε ότι αυτά θα πρέπει να κατοχυρωθούν και να θωρακιστούν συνταγματικά και να ισχύουν για όλους όσοι θέλουν να ενταχθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, χωρίς τη διάκριση σε παλιούς και νέους εγγεγραμμένους. Ποια δεδομένα πήραμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση αυτής της πρότασης, που είναι καθαρή, ολοκληρωμένη, συνεκτική και έχει τύχει και αποδοχής? Καταρχήν πήραμε υπόψη μας το γεγονός, κάτι το οποίο κανένας δεν λέει, ότι στο ελληνικό δίκαιο ηθαγένειας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει και σε άλλα κράτη, κυριαρχεί, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα όσοι έχουν ελληνική καταγωγή, αρκεί από τον έναν μόνο πρόγονο, και μπορεί αυτός ο πρόγονος να είναι και πολύ μακρινός, να μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορούν να αποκτήσουν πολύ εύκολα την ελληνική ηθαγένεια πολίτες άλλων χωρών, αρκεί να αποδείξουν ότι έχουν έστω έναν μακρινό πρόγονο από την Ελλάδα. Αυτό που έλεγε συνεπώς η κυβέρνηση αρχικά και άλλα κόμματα και το Κινάλ και το Μέρα 25 που κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι υπαναχωρεί από τις αρχικές της θέσεις, ότι πρέπει η ρύθμιση να αφορά όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη γνώμη μας είναι η μισή αλήθεια. Και γιατί είναι η μισή αλήθεια? Γιατί παραγνωρίζει συνειδητά ότι με βάση το ισχύον ελληνικό δίκαιο της ηθαγένειας υπάρχει δυνητικά το ενδεχόμενο να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου και άρα καθοριστικής παρέμβασης στις πολιτικές εξελίξεις πολλές χιλιάδες ακόμη άνθρωποι που, αν και κατάγονται από την Ελλάδα, αν και αγαπούν την Ελλάδα, δεν τα αφισβητεί κανένας αυτό, εν τούτης έχουν αποκοπεί από την ελληνική πραγματικότητα και δεν διαμορφώνουν κριτήριο με βάση αυτή την πραγματικότητα. Και το δεύτερο δεδομένο που πήραμε υπόψη μας είναι η διεθνής εμπειρία και η διεθνής πρακτική. Οι περισσότερες χώρες, ιδιαίτερα ευρωπαϊκές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλες θέτουν προϋποθέσεις όσον αφορά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους δικούς τους εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό, ενώ κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Ιρλανδία ή η Ισραήλ, την απαγορεύουν για ευνόητους λόγους εντελώς. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν συνιστούν ούτε περιορισμό ούτε απώλεια του εκλογικού δικαιώματος. Είναι τρόποι, είναι προϋποθέσεις διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος μέσω της ένταξης στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Αυτή η πρόταση, κατά τη γνώμη μας, διαφοροποιείται και από την πρόταση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, την αρχική τουλάχιστον πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25, αλλά και από την αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιγε, κατά τη γνώμη μας, μια επικίνδυνη κερκόπορτρα. Ποια είναι αυτή? Επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με βάση το απεριόριστο δίκαιο του αίματος, έστω κι αν αυτό γίνεται για περιορισμένο αριθμό βουλευτών, έστω κι αν αυτό γίνεται χωρίς υπολογισμό στον συσχετισμό δύναμης, εντούτοις δίνει δυνητικά το δικαίωμα με βάση το δίκαιο του αίματος να ψηφίζουν μέχρι και πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι επομένως μια κερκόπορτα. Θεωρούμε θετικό ότι έγινε συζήτηση γύρω από τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Τονίσαμε όμως ότι η τελική μας στάση θα διαμορφωθεί με την κατάθεση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και εφόσον φυσικά αυτές οι προϋποθέσεις καλύπτονται και συνταγματικά στο άρθρο 54 με τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει και φυσικά και νομοτεχνικά στο κυβερνητικό σχέδιο νόμου. Σε σχέση με το άρθρο 54 που συζητάμε σήμερα, είμαστε σύμφωνοι σε σχέση με την προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί ο χρόνος απουσίας ή παρουσίας. Χρειάζεται όμως να προβλεφθεί και η ύπαρξη πραγματικού δεσμού. Και τέλος μια κουβέντα για την ισοτιμία της ψήφου, γιατί αφορά και τον εκλογικό νόμο συνολικά.
Η επίκληση της ισοτιμίας, δηλαδή ότι πρέπει να θεσπίσουμε την ψήφο των αποδήμων, γιατί αυτό επιβάλλει η ισοτιμία της ψήφου, κατά τη γνώμη μας υπάρχουν και εδώ στοιχεία υποκρισίας. Γιατί γίνεται επιλεκτική επίκληση αυτής της ισοτιμίας. Γιατί ούτε σήμερα υπάρχει ισοτιμία της ψήφου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει τυπική ισότητα της ψήφου, ουσιαστική δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, όταν υπάρχει εκλογικός νόμος που διατηρεί πλαφόν και μπόνους. Από τη στιγμή που αυτά υπάρχουν στον εκλογικό νόμο, δεν μπορούμε να μιλάμε για την τυπική, έστω τυπική ισοτιμία της ψήφου. Η πρόταση που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ στο σημείο αυτό, το είπαμε και χθες, δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν, ίσα-ίσα το προβλέπει, δεν αποκλείει όμως ούτε το μπόνους. Γιατί δίνει τη δυνατότητα απόκλησης μέχρι 10% από τις ψήφους που θα έχουν πάρει τα κόμματα στη Βουλή και την κατανομή, την τελική κατανομή των εδρών. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ισοτιμία της ψήφου όταν υπάρχουν στον εκλογικό νόμο αυτού του είδους οι προϋποθέσεις. Εμείς, ξαναλέω, υποστηρίζουμε σταθερά την απλή και ανώθευτη αναλογική που είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε ύπαρξη πλαθών, μπόνους και ούτω καθεξής.